beautiful smile and that incredible style. No matter how long it has been, I can't get it off my mind, no. So tell me what's the use. Η απογοήτευση διαδέχεται τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην παραλιακή ζώνη του Φαναρίου, καθώς όσο διάθεση και αν έχουν να εξυπηρετήσουν περισσότερο κόσμο, αλλά και να δημιουργήσουν υποδομές αντίστοιχες με τις υποδομές σε Χαλκιδική και Μύκονο, το νομοθετικό πλαίσιο των αδειών φαίνεται να βάζει φρένο στους επιχειρηματίες και να τους οδηγεί στην παρανομία με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους. Οι άδειες μόνο στην περιοχή της Ροδόπης και όχι και στους όμορους νομούς δεν επιτρέπουν τη λειτουργία των καταστημάτων τους ως after και συγκεκριμένα μετά τις 9 το βράδυ. Στη γειτονική Ξάνθη και στην Αλεξανδρούπολη τα παραλιακά καταστήματα λειτουργούν χωρίς ωράριο, γεγονός που επιφέρει τεράστιο πλήγμα στον τουρισμό στην περιοχή της Ροδόπης, καθώς νεαρές ηλικίες θα επιλέξουν τους όμορους νομούς για τις διακοπές τους, για να έχουν και τη νυχτερινή διασκέδαση, κάτι που από αυτήν τη στιγμή δεν μπορούν να προσφέρουν τα καταστήματα της Ροδόπης. Οι επενδύσεις των επιχειρηματιών εκεί λιγοστεύουν και όσοι δραστηριοποιούνται ήδη λόγω αυτών των συνθηκών αγανακτούν, παρότι προσπαθούν να αναβαθμίσουν την παραλιακή ζώνη με επενδύσεις μεγαλειώδεις. Even if it's the last flight, I've gotta leave tonight. I've got no other choice. I need to hear your voice once again. I think I left the love of my life behind in Casablanca. I've got to buy myself. Λίγο ευέλικτη, ιδιαίτερα τώρα μετά από 2 χρόνια πανδημίας που ήταν κλειστά τα καταστήματα, ώστε να αφήσουν και τα καταστήματα να δουλέψουν λίγο περισσότερο. Δεν μπορώ να έχω άποψη για το τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, γιατί και εγώ είμαι καινούργιος στην περιοχή, ας πούμε, όσον αφορά το επιχείρημα. Απλά αυτό που θέλω να θέσω, ας πούμε, είναι ότι οι έλεγχοι είναι αρκετοί έλεγχοι σε όλα τα επίπεδα. Γίνονται πολύ τακτικά. Δεν νομίζω ότι σε σύγκριση ή λόγω του ότι υπήρχε ο COVID έγινε κάποια χαλάρωση στους οργανισμούς. Υπάρχουν μηχανισμοί, λειτουργούν, έρχονται, ελέγχουν τα πάντα. Δεν είχαμε ποτέ, ενώ σε διαφορετική περίπτωση είχα ακούσει, ας πούμε, από συνάδελφο που όλα χρόνια ερχόταν λίγο πιο αραιά, ερχόταν κάθε τέλος της σεζόν. Υπήρχαν άλλα. Τώρα οι μηχανισμοί λειτουργούν κανονικά και κυριολεκτικά μας σφίγγουν κάθε μέρα, δηλαδή μας ελέγχουν καθημερινά. Είμαστε ένας νομός που είμαστε ελεγχμένοι από την άποψη ότι έχουν πολλά χιλιόμετρα καραβία. Ωστόσο, σαν τους επαγγελματίες, δίνετε όσους χώρους επιθυμείτε να έχετε για να ξέρετε πώς να κάνετε και μια μεγάλη επένδυση. Ο χώρος ο οποίος νοικιάζουμε ουσιαστικά, νομίζω ότι δεν είναι αρκετός. Όχι νομίζω, δεν είναι αρκετός. Δεν επαρκεί στο να μπορεί ένας επιχειρηματίας να κάνει μια επένδυση αρκετά μεγάλη, έτσι ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει κόσμο και να μπορέσει να είναι εύρωστη η επιχείρηση με αυτά τα τετραγωνικά που μας δίνονται. Θα πρέπει, ξαναλέω, να δούμε λίγο τις άδειες και τα τετραγωνικά που δίνονται και αν δεν μπορέσουν να δοθούν προς ενοικίαση αυτά, να δοθούν περισσότερα πάλι με αντίστοιχο ενίκιο. Εγώ δεν λέω να δοθούν δωρεάν, να δοθούν με το αντίστοιχο ενίκιο. Στους επαγγελματίες να δοθεί η ευκαιρία να μπορούν να εξυπηρετήσουν περισσότερο κόσμο. Το πρόβλημα του σοβαρό στο Φανάρι αυτή τη στιγμή είναι ότι έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος αυτός με το ίδιο υπάρχον υλικό όσα καταστήματα και να είμαστε εμείς εκεί. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τον νομό σε ένα επίπεδο που να μην υπάρχει πρόβλημα. Δεν γίνεται. Υπάρχει πρόβλημα υποδομών οι οποίες πρέπει να γίνουν. Πρέπει να γίνουν στις άδειες, από εκεί πρέπει να ξεκινήσει όλη η κατάσταση, στην ομιμοποίηση τέλος πάντων όλων αυτών των χιλιόμετρων παραλίας
τα οποία είναι μισθομετάλλευτα. Με τις υπάρχουν συνθήκες συμφέρει έναν άνθρωπο να επενδύσει και να κάνει μια επιχείρηση στην άλλη. Αυτό εξηγώ ότι το κόστος της επένδυσης είναι μεγάλο. Παίρνοντας παραδείγματα και από άλλους νομούς, θέλουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία θα αναδείξουν και το δικό μας το νομό σε υψηλό επίπεδο στη σύγκριση με τις υπόλοιπους. Δεν μας δίνεται όμως τη δυνατότητα να μπορέσουμε να επιχειρήσουμε όσο το θέλουμε και όσο μπορούμε. Πάντα κρατιόμαστε πίσω λόγω των αυλών και λόγω των μέτρων αυτών που ισχύουν στο νομό. Κύριε Κρυστιάμι, εσείς εφαρμόζετε στο κατάστημά σας και ένα πρωτότυπο σύστημα με τις κρατήσεις που έχετε, δηλαδή ουσιαστικά διασφαλίζετε στους πελάτες και τους επισκέπτες σας να έχουν μια ευχάριστη διαμονή, ξέρουν ότι θα βρουν το χώρο που έχουν κρατήσει και ότι θα είναι ο αρμόζων για την οικογένειά τους. Γνωρίζοντας το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο να βρει μια ομπρέλα και διώξει απλώς το σαν άνθρωπο στο φανάρι και θα πρέπει να πάει πρωί-πρωί τρέχοντας κτλ. Προτιμήσαμε να μπούμε σε μια τελείως διαφορετική διαδικασία, αυξάνοντας το προσωπικό και δημιουργώντας μια κατάσταση έτσι ώστε να μπορεί ο πελάτης να έχει τη δυνατότητα να πάρει ένα τηλέφωνο, να συνεννοηθεί με τον υπεύθυνο το ωράριο που θέλει να έρθει στην παραλία και να μπορέσουμε να του παρέχουμε την ομπρέλα και τις ξαπλώσεις τις οποίες επιθυμεί χωρίς άγχος και χωρίς τρέξιμο και χωρίς δυσκολία, να το πω. Δώσαμε τη δυνατότητα στον κόσμο να το κάνει αυτό, έτσι ώστε να κάνουμε πιο ευχάριστη τη διαμονή του στην παραλία. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ομορφύνουμε την όλη κατάσταση, να την ωραιοποιήσουμε, για να μην έχουν προβλήματα ο κόσμος. Δηλαδή να μην έχει πρόβλημα κάποιος ο οποίος θα έρθει κάτω. Θα μας πάρει τηλέφωνο, θα κρατήσουμε την ομπρέλα και την ξαπλώσει για το ωράριο το οποίο θα αναζητηθεί και νομίζω ότι το μαγαζί, το συγκεκριμένο κατάστημα έχει γίνει έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει όμορφα οικογένειες, νεολαία και ακόμα και αμαία. Υπάρχουν υποδομές, ας πούμε, για τα αμαία, τις έχουμε κάνει εμείς από την αρχή της σεζόν να μπορούν τα αμαία να κατεβαίνουν μέχρι κάτω στην παραλία και έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα από αμαία και από άτομα με ειδικές ανάγκες κτλ. Αυτό θέλαμε να κάνουμε, ένα κατάστημα το οποίο να είναι σε τελείως διαφορετικά πρότυπα. Διασφαλίζεται το να μην έχουν δηλούμενοι που ήδη είναι εκεί, γιατί τους πηγαίνει ο σαφώς, αυτό εξηγούσε ότι υπάρχει αύξηση προσωπικού, έτσι ώστε ο υπεύθυνος του καταστήματος να μπορεί να πάρει τον πελάτη και να τον οδηγήσει στην ξαπλώστα και την ομπρέλα του και όλο τον κόσμο να είναι σε μία αναμονή επάνω, ούτως ώστε να μην δημιουργούν θέμα περνώντας ανάμεσα από τις ομπρέλες και ενοχλώντας και τους υπόλοιπους κυλόμενους. Αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσμα και εμείς να μπούμε σε μία διαδικασία παρανόμου παράνομης κατασκευής κάποιου σκέπαστρου, να το πω έτσι. Προτιμήσαμε δηλαδή να μπούμε σε μια κατασκευή παράνομου σκέπαστρου έτσι ώστε να προστατεύσουμε τους πελάτες μας όταν θα έρθει, να μην περιμένουν μέσα στον ήλιο πότε θα βρουν ομπρέλα. Φτιάξαμε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο έτσι ώστε να μπορούν να περιμένουν οι πελάτες μας πότε θα ανοίξει κάποια ομπρέλα για να τους οδηγήσει ο υπεύθυνος και να μπορούν να έχουν να ευχαριστηθούν τον πάνελ τους. Δίνεται προτεραιότητα σε οικογένειες με παιδιά για τις πρώτες θέσεις. Σαφώς, εννοείται. Σε οικογένειες σαφώς και δίνεται προτεραιότητα, γιατί πάντα υπάρχει η ευαίσθητη κατάσταση των μικρών παιδιών, τα οποία πρέπει να είναι μπροστά στην παραλία και να παίρνουν ανέμελο. Και να μην έχει ο γονιός το άγχος το που είναι το παιδί κτλ. Στο κατάστημα της κάποιος μπορεί να βρει και φαγητό για κάποιες ώρες. Ναι, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε το φαγητό παραλίας που λέμε όλοι. Υπάρχουν φαγητά τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και να του δώσουν τη δυνατότητα, ας πούμε, να πάρει ένα γεύμα στην παραλία χωρίς να είναι αναγκασμένοι να μετακινηθούν κτλ. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχουν οικογένειες οι οποίες έρχονται από το πρωί και θα φύγουν μέχρι το βράδυ, ας πούμε, θα κάτσουν εκεί. Θα φάνε, θα πούνε και μετά θα φύγουν. Θα ευχαριστηθούν τη μέρα τους και θα την κλείσουν όμορφα και ωραία, παίρνοντας αργά το βράδυ.
ενδείκνεται και για διάφορες εκδηλώσεις και για πάρτι, όπως πετύχαμε και σε ένα bachelor, το οποίο υπάρχει στα πλάνα μας. Έχουμε δυνατότητα να δημιουργήσουμε εκδηλώσεις, να εξυπηρετήσουμε τις εκδηλώσεις αυτές, απλά δεν έχουμε την νόμιμη άδεια που θα έπρεπε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πιο όμορφα, πιο σωστά, πιο νομότυπα θα το έλεγα εγώ. Αναγκαστικά, αν κάνουμε κάποια πράγματα, τα κάνουμε στα πλαίσια του παράνομου, πράγμα το οποίο εμένα προσωπικά δεν μ' άρεσε καθόλου. Θα ήθελα να είμαι νόμιμος, να δουλεύω νόμιμα, να πληρώνω αυτά που πρέπει να πληρώσω στο κράτος, στο Δήμο ή οπουδήποτε αλλού και να μην είμαι με την ψυχή στο στόμα. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στην περιοχή Φαναρίου Αλλαγής και είμαστε στο μαγαζί Boho Nation Seaside. Μαζί μας έχουμε τον Ραφαήλ, γνωστό και ως Ράφ, ο οποίος είναι ο DJ του Boho Nation Seaside. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Καλησπέρα. Τι είδες μουσική παίζεις? Συνήθως τέτοια ώρα παίζουμε άφρο, μανατόνια, λίγο χαλαρά γενικότερα. Αρέσει και στον κόσμο, γιατί εντάξει, στην παραλία λίγο να ξεσχάσει. Σε γενικές γραμμές όμως παίζουμε τα πάντα εδώ. Είτε θα περάσουμε σε house, θα παίξουμε και λίγα ελληνικά. Γενικότερα να πιάσουμε όλα τα ίδια. Η παραλία Φαναρίου Αλλαγής φαίνεται να έχει προσελκύσει δεκάδες τουρίστες στο τελευταίο καιρό. Πώς ικανοποιείς όλα αυτά τα μουσικά δώστα? Για την αρχή να μην σου πω εκατοντάδες, γιατί βλέπουμε ένα μεγάλο κύμα είτε από Βουλγαρία είτε από Γερμανία. Γενικότερα έρχονται και ομογενείς πίσω στη χώρα τους και εδώ να στηρίξουν την πόλη. Είναι πολύ ευχάριστο όλο αυτό που βλέπω, γιατί και η εποχή είναι λίγο δύσκολη. Να σου πω την αλήθεια, ο κόσμος γενικότερα αφήνει ευχάριστα σχόλια για την μουσική που αφήνουν, θετικά. Και καλύπτουμε, πιστεύω, όλα τα βούστα. Δηλαδή, είμαστε εντάξει σε αυτό το σημείο. Ποια είναι η αντίδραση των τουριστών στη μουσική που παίζεις, τους αρέσει? Θέλω να πιστεύω πως ναι, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που θα πει «Α, δεν μου αρέσει η μουσική, θέλω να πάω αλλού». Έρχονται ξανά και ξανά δηλαδή σε αυτό το σημείο, μόνο και μόνο πιστεύω για να χαλαρώσουν, να περάσουν λίγο καλά. Έτσι κι αλλιώς μετά από κάποια στιγμή κάνουμε και εμείς λίγο το κέφι μας, ανεβάζουμε την ένταση αυτό με μπέλη και θερμοκρασία, περνάμε καλά. Τέλος, θα ήθελα να μας πεις ποια είναι η διαφορά στο να παίζεις σε ένα άλλο είδος μαγαζί ή σε ένα beach bar. Έχεις κάποιους περιορισμούς? Η αλήθεια είναι πως έχω μπει σε αυτό το χώρο εδώ και 2 μήνες μόνο, το χώρο του DJ. Χάρη στο φίλο μου κιόλας, ότι ήξα, ο οποίος βρίσκεται στο Dubai, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, με βοήθησε. Και να σου πω την αλήθεια, είναι πολύ διαφορετικό το να παίζεις ένα beach bar. Έχεις άλλες ελευθερίες να δοκιμάσεις καινούργια πράγματα, να περάσεις καλά με τον κόσμο. Όταν παίζεις ένα μαγαζί, είτε θα είναι αυτό νυχτερινό, είτε πρωινό, και πάει λέγοντας, όταν παίζεις ένα τέτοιο μαγαζί, πας συνήθως με τον κόσμο του μαγαζιού. Δηλαδή, ανάλογα το τι είδος θέλει να ακούσει ο κόσμος, θέλει να ακούσει κάποιο χαλαρό ελληνικό, θέλει να ανεβούν οι εντάσεις. Είναι ανάλογα δηλαδή και τον κόσμο. Γενικότερα καλό είναι κάθε DJ να πηγαίνει ανάλογα τον κόσμο που το βάζει στο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ, για τον χρόνο. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.